τον κύριο Καγιά Αλέξανδρο, ο υπεύθυνος της GRS. Ευχαριστώ πάρα πολύ την GRS, ασφάλεια των αγώνων και βοήθεια φυσικά και με τις μηχανές. Ένας αγώνας ποδηλασίας είναι πολύ απαιτητικός στο στήσιμό του, προκειμένου να υπάρχει μεγάλη ασφάλεια για τους αθλητές. Έτσι χρειάζονται βοήθεια από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους φορείς, όπως ήταν η GRS, αλλά όπως είναι και η αστυνομία που έδωσε μεγάλη βοήθεια, η Euromedica, ο Ερυθρός Σταυρός και ακόμη οι μεμονωμένοι εθελοντές. Η επόμενη ηλικιακή κατηγορία, 45-49 ετών, να ετοιμάζεται. Έχουμε τις τρεις Ελληνίδες που έχουν διακριθεί στην κατηγορία των 45-49 ετών. Να περιμένει ο εκπρόσωπος GRS πάνω στο βάθρο και για την επόμενη απονομή, ενώ να ετοιμάζονται. Στην κατηγορία γυναικών 45-49 ετών, η Σαμπρίνα Τφής που κέρδισε την πρώτη θέση, η Γκέλη Χρυσού και η Ελένη Σούλα. Παρακαλώ πολύ να περάσουν οι τρεις Ελληνίδες που διακρίθηκαν στην κατηγορία τους και πήραν τις τρεις πρώτες θέσεις, να πάρουν τα μετάλλια και την φανέλα φυσικά του νικητή για την σημερινή ατομική χρονομέτρηση. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά σε όσους διακρίνονται, παίρνουν τα μετάλλια και την πρόκριση. Να πούμε ότι το Grand Fondo είναι μια σειρά από κύπελλα όπου δίνει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα φέτος της Γαλλίας και εκεί οι αθλητές μας θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο ακόμη και μια διάκριση και διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό ακόμη μεγαλύτερη, όπου καταλαβαίνουμε ότι και το κύπελλο της Ρόδου αποτελεί μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας. Next age category 35 to 39 years old. Please, Bonello Spinelli, be ready and come here with us.